ευρώ απ' όλα. Και αυτά από μένα. Τι μπουστάρισμα είναι αυτό! Με το νέο Bet Builder Boost θα πάθεις Novibet. Γιατί αυξάνεις την απόδοση του Bet Builder έως και 30%. Να καλησπέρα από το Σόνικο που η Seattle Supersonics υποδέχονται τους Salonika 7 Sleepers για την development. Έτοιμοι οι έναρτο αγώνα με λίγους παίκτες και οι δύο ομάδες. Θα πρέπει να κάνουν και σχετικό rotation για να μπορέσουν να αντέξουν. Ό,τι μας είπαν, πολλοί παίκτες έφυγαν για σήμερα. Δεν πειράζει. Θα παίξουν όσοι είναι. 3-0 πρώτο καλάθι για τα Σουπερσόνια. Λιούτας, Κέκερης, Κρυσκοβοίδης, Καφάσης, Ανδρεάτης, Κανέλης, Μανίλης για τους Clippers με τα μπλε. Μουράτης, Τζουβάρας, Κατσιόρας, Μπαλάφας, Μούστος, Ιωαννίδης, Ακριτόπουλος και Κατσαβούρας για τους Σιάτου. Οι οποίοι εδώ θα στοχίσουνε. Κατσαδούρα. Κατσαδούρης και όχι Κατσαδούρας, το διορθώνουμε. Βολή για το νούμερο 8, τον Καφάση, ο οποίος θα στοχίσει και στα δύο. Και υπάρχουν βήματα συνέχεια από τον Κατσαδούρη. Πολύ καλή ενέργεια, Κατσαδούρη. Λοιπόν, οι δύο ομάδες οι οποίες έχουν πολύ μικρό ρόστερ, 7 παίκτες οι Seattle και 6 οι Sleepers. Θα πρέπει να γίνει και μια σχετική οικονομία δυνάμεων. Εδώ κάτι θα σου το νούμερο 97, ο Ανδρεάδης είναι άστοχος. Στην κατηγορία development, δύο ομάδες θα παλέψουν για το καλύτερο. Ωραία κίνηση, θα πάρει το rebound το 30 γρασκοράρι ο Τζουβάρας. Μπαλά είναι για τους Clippers, οι οποίοι θέλουν να απαντήσουν. Τα καταφέρνουν, 5-2, 5-2 το σκορ. Οι Seattle θέλουν να σκοράρουν, αλλά δεν τα καταφέραν. Οι Clippers θέλουν να απαντήσουν σε ζώνες, σε ουσιαστικά και οι δύο ομάδες, τις αλλαγές. Clippers, οι οποίοι και εδώ είναι άστοχοι. Και 11 γιατί δεν ξέρω το καλέ του. Θα κάνουν λάθος. Seattle, οι οποίοι θέλησαν να διευρύνουν τη διαφορά, αλλά δεν τα κατάφεραν. Στη συνέχεια οι Clippers. 5-2 άνθρωποι στις δύο ομάδες. Με τα μπλε οι Clippers με τα κλασικά πράσινα κίτρινα, η Seattle Supersonics.
Άφηγε στο δύο μάτς να τρέξει ο Κατσαβούρης. Είναι στον Κατσιόρα. Καλάθι από τον Τσουβάρα, ο οποίος με ένα φλότερ ουσιαστικά κάνει σκορ 7-2. Του είπες θέλουν να μειώσουν, αλλά δεν τα καταφέρνουν. Ξανά στην επίθεση η Σιάρ του τροπότα του Μουράτη. Άστοχος. Ανανεώσουν όμως. Ωραία κίνηση και καλά η goal foul για τους Σιάρ Σούπερ Ψώνια, οι οποίοι ξεφεύγουν με 7. Θα έχουν δυνατότητα να πάνε και σε 9. Επίθεση 12, time out, το οποίο καλούν Slipper σε λίγο και πάλι μαζί. Λοιπόν, ξεκίνημα στο παιχνίδι, οι Slippers οι οποίοι πήγαν νοτρά 12. Οι Super Ψώνια μπήκαν πιο ουσιαστικά, για το προηγούνται και με 8 πόντους. Εδώ ο Μουράτης θα κοπεί, αλλά υπάρχει φάουλ, λένε οι διαιτητές. Οπότε θα υπάρχουν δύο βολές. Κατηγορία development. Τελευταίοι αγώνες πριν το τριήμερο της 28ης. Θα επανέλθουν με πλήρη δράση στη συνέχεια. Άστοχος Μουράτης, το νούμερο 7. Όχι ο Μουράτης, το Μούσο, συγγνώμη, συγχωρείτε. Μουράτης είναι το νούμερο 0-0. Τι είναι στο άπειρο, δηλαδή, με λίγα λόγια. Το σκορ γίνεται 12-2. Εδώ πάλι άστοχος Μουράτης, όμως θα ανανεώσουμε το νούμερο 77, τον Ανδρεάδη. Θα κλέψει όμως ο Big Cat, όπως είναι το... το σωνήμιο του. Οι ομάδες οι οποίες με μικρό ρόλο θα παλέψουν για το καλύτερο. Θα κλέψει ο Πίκας, διορθώνει το λάθος του και ανοίγει την άμυνα, αλλά Σπανούλης, αλλά την έδωσε λίγη παραπάνω δύναμη την μπάλα. Παρ' όλα αυτά, του πιστώνεται μια ωραία προσπάθεια. Οι Slippers θέλουν να μειώσουν και κερίς, ουσιαστικά σε ατομικό μακάρισμα με προσαρμογές του παιδού και τυπικά. Τελειώνει ο χρόνος. Δεν ξέρω αν θα μετρούσαν έντονο. Θα πάρει ο Κατσιόρας και θα αστοχίσει, θα ξαναπάρει με το rebound, Μπικάς με το 5-25. Ακόμα 7 δεύτερα για τα Super Ψώνια, οι οποίοι θέλουν να επεκτείνουν διαφορά εδώ, δεν θα αστοχίσουν όμως. Υπάρχει ένα χτύπημα, δεν φαίνεται να έχει κάτι. Λίγο επιτελγή σε κάποια μαρκαρίσματα. Θα κλέψει το τωρινά, ακόμα 3 και 20 για τη λήξη. Στην πέση έχουν κολλήσει, εδώ το 5-2 έχουν ακοράουν πολύ ώρα και το σκορτζί είναι το 12-2.
Clippers, αλλά θα κόψουν την προσύνωση. Σε όλα τις περισσότερα, μικρή διαφορά για να δείξει να σπίξει τα κορδόνια του. Λίγο άστοχοι οι Clippers και αυτό θα πρέπει να το δουν, για να μην δώσουν μια περισσότερη για νέα ευκαιρίες να ξεφύγουν οι θεάτες του Βερσόνια. Κατσαβούρης, θα έχει κάποια καλή πάσα. Κάνουν λάθος τα Βερσόνια και θέλουν να δουν τον διασμό. Οι Clippers, όπου είναι και αυτοί μόλις 6, εδώ θα πάρει φάουλ. Ο Κανέλης. Πιο πολύ τρία άτομα οι Σιάτλ Σπερσούνιες στον πάγκο. Θα πάρει το rebound, 12-2. Μπικάς θα πάρει το τρίποντο. Είναι άσχημα, αλλά θα παλέψει το rebound. Αξιόρα θα πάρει συνέχεια την προσπάθεια. Διαβημάτων εδώ πέρα. Παλεύουν τα Σουπερσόνια. Στα 4-2. Κάποιο διάδρομο εδώ με το 8. Του καφάσι. Τώρα είναι 14-2. Έχουν ξεφύγει τα Σουπερσόνια. Ακόμα ένα λεπτό περίπου για τη λήξη. Σου τριών πόντων. Είναι πολύ άσχημη η Clippers. Αλλά έχει πολύ δρόμο ακόμα το παιχνίδι. Δύο τρία φάουλ. Όπως θα λήξει αυτό το πρώτο δεκάλεπτο, 14-2 σε ένα παιχνίδι όπου οι παιδούχοι έχουν ξεφύγει, έχουν πάρει πολλές δεύτερες ευκαιρίες. Ο Big Gas στο 5-25 θα σκοράρει. Ακόμα 15 δεύτερα. Θα τους γυρίσουν να σκοράρουν οι Clippers. Εδώ δίνουν τζάμπολ γιατί είσαι μπαλαμένοι στους ίδιους. Για την ολοκλήρωση της πρώτης περίοδου. Οι Clippers είναι πολύ άστοχοι, μόλις 2 πόντους. Έχουν 5 τέτρα Σουπερσόνια. Θα πάρει το τρίποντο από πολύ μακριά. Αλλά είναι άστοχος. Λήξη πρώτης περίοδου. Το 16-2 μπροστά τα Σουπερσόνια. Λοιπόν, δεύτερο δεκάλεπτο, 16-2 το σκορ. Βάλα για τους Σιάτλ Σουπερσόνια. Okay.
κάτι με την μπάλα. Πάρει φάουλ εδώ. Έχουμε την πρώτη βολή. Θα σας αλλάξω. Μπράβο! Πάμε λίγο, πάμε λίγο. 7-2. Θέλουν να βρουν ένα καλάθι από ώρα σκληπές. Λίγο χρόνο. Η μπάλα, νούμερο 23, ήταν αυτός που εκτέλεσε όλο και ο καιρός. Μπράβο! Μπαλά μας. 9 λεπτά για το ημίχρονο. Θα βάλουν το πρώτο τους καλάθι μετά από ώρα οι Slippers. Ωραία συνεργασία εδώ, αλλά υπάρχει φάουλ. Πάνω στον... Κανέλη. Πολύ ύστερα από ώρα και, καλά, και πόντος. Μάλιστα θα κάνουν και λάθος στο Σουβερσόνι και θα έχουν νέα επίθεση. Σκύπρες. Σουτ τριών πόντων, άστοχο. Βουβάρας θέλει να τρέξει. Μπαλάφας κάποιοι. Μπάλα πίσω από την πλάτη, αλλά χωρίς αντίκρισμα. 8,5 λεπτά. Κάνει Χριστός εδώ. Κράτησε το πόδι τελικά ο Καφάσης. Στα δεύτερα. Ψώνια προηγούνται με 14 στην τριοπότο από τον Τζουβάρα. Περάσει και ο Γιαννίδης για τους Σεάτλου. Θα πάρει διαφορά από νωρίς, προηγούνται. Μπαλάφα σου τριών πόντων, άστοχο. Δεν περιπηκήσα να πάρουν το ρεπάουζ, αλλά... Ο Κρυτόπουλος ένα δύσκολο σούτ, θα πάρει ο Μπαλάφας και θα ξεχύσει. Ακόμα 7 λεπτά για το ημίχρονο. Λίγο σαν βιασμό. Η Σιάδη Σουβερσόνια προηγούνται με 23. Εδώ παίρνει τον φάουλ. Αμελής.
Αλλά ξανά για τα ψώνια, 24-4. Διαφορά στους 20 πόντους, 6-14. Για τη λήξη της τέτοιας περίοδου. Παραπερνάει μέσα στο καλάθι, παίρνει φάουλ. Κατσαβούρης. 3-33. Θυμίζουμε μικρό ρόστερ και οι δύο ομάδες. Και γύρισε την μπάλα, δίνει στο Λιούτα να πάρει το τρίποντο. Λιούτας και Ακριτόπουλος μας μίλησαν νωρίτερα. Καλάθι από τον Τζουβάρα, ο οποίος δίνει αρκετές λύσεις, 27-4, 28-4, 5,5 λεπτά, κατηγορία development. Σούπερ Σόνια. 5 λεπτά για την λίγο στιγμή χρόνο θα καθυστήσουν την Σούπερ Σόνια. Και γύρισα θα κλείσει το νούμερο 3. Κουτόπουλος. Βγήκε και αυτός. Κάτσι ώρα ο οποίος πήρε παρά το πρώτο του σαρκέ το rebound. Γι' αυτό είχε 34 το σκορ. Η play είναι πάλι άστοχη. Πρέπει να είναι πιο εύκολη. Αν θέλουν να έχουν ελπίδες για να μειώσουν διαφορά. Κάτσε πως πείτε, τον Ακριστόπουλο. Είναι άτοχος, αλλά μπάλα είναι ξανά για τους τυπικά και τον Δούκου. Πολλά τα χαμηλά ριμπάου. 3.45 για τη λήξη του χρόνου. Και το διάστημα από ώρα για τους Clippers με τον Καφάση. Time out για τις δύο ομάδες και λίγο και πάλι μαζί. Λίξη time out, 36 σκορ, η μπάλα για τους Clippers, οι οποίοι θα πρέπει να είναι πιο ευστοχοί αν θέλουν να έχουν ελπίδες. Αρχικά να μειώσει διαφορά και από εκεί και πέρα στην δεύτερη έρευνα βαθμό να μπορέσει να κερδίσει την όποια ελπίδα νίκης. Το μείον 24 πάντως αυτή φαντάζει ελάχιστη. Χριστόπουλο στο Μουράτη, στο πρώτο πρώτο. Πρώτο ξανά για τον Μαρκάτ, για τον νούμερο 2, που λοιπόν πάρει πολλά σχετικά. 2-42. Το τρίο πόδι είναι το Ακριτόπουλο, ο οποίος θα σκοράρει. Διευρύνουν το προβάδισμα οι... Yeah.
φάση, θα πάρει την προσπάθεια. Δεν μπορείς να σκοράουν εδώ πέρα. Και έξι εδώ τώρα είχαμε ένα ατσαλοχτύπημα. Το τόπλο δεν έχει ένα χτύπημα. Αλλά θα είναι να αποφεύγονται κάποιες... υπερχιζούν τα χέρια. Άξι, κακιά στιγμή. Ένα λεπτό και τέσσερα δεύτερα. Τα 5 δεύτερα. Άσε και άλλο δύο καφάσει που θα θέλει να τρέξει. Είναι 8. Δύο βολές. Δύο ομάδες. Τα 5,9 για την λήξη της δεύτερης περίοδου. Ομάδες που διασκεδάζουμε και τα δίδυγα. Μια, έξι, πάρα ξανά για τα φτιάξη χρυσόνια. 3-4 τα φάουλ, 33-6, 14,6 δεύτερα. Δεύτερα. Σου τριών πόντων. Δεύτερο το... 36-6. Σε λίγο και πάλι μαζί. Λοιπόν, 36-6. Η αναμέτρηση έκλεισε με ένα buzzer beater. Ακόμα 9 και 40.
κάνει reset. Για την τρίτη περίοδο θα κάνει λάθος ο Μούτσος. Σουτ τριών πόντων από τον Λούτα, αλλά είναι για το χαμένο σουτ. Έδωσε πάσα σε ένα τυπέκι του. Θα φυγήσει. Οι Clippers θέλησαν να μειώσουν ακόμα περισσότερο, αλλά θα παραμένουν πολύ μακριά, 38. Μια πτώση του Κέκερη, δεν έχει ένα χτύπημα. Μικρή ανάσα, κόπηκε η ανάσα του, έχουν μικρό rotation. Οι Clippers, οι τραυματισμοί τους έλειπαν. Το ίδιο ισχύει και για τους Τα Βερσόνια, το Μούς πάει μια φινέτα, παίρνει φάουλ. Δύο βολές για τον Μούστο. Και 50 για τη λήξη της τρίτης περίοδου. Τα σούπερ χρόνια τα οποία έχουν πει αρκετά δυνατά στην αρχή και έχουν ξεφύγει την παλιά στο καλό, πολύ εντυπωσιακή φάση. Ωραίο κομψό του Κανέλη. Πάρει και κούραση. Πάει μέχρι μέσα. Goal foul, όχι, θα το χάσει. Ο οποίος έχει πάρει πολλές προσπάθειες, αλλά εδώ θέλει να μειώσει με τις βολές. Βάζει την πρώτη, πάρει και το επιθετικό του Clippers. Θα πάρει τις κακός του πάθος. Πολύ ασθενές το που έκανε. Λάθη από τον Τζουβάρα, ο οποίος έχει δώσει αρκετές λύσεις στην ομάδα του. Το 42-9 δίνει ξεκάθαρο βάζουμε βέβαια στους Σιάντους Περσόνια. Τζουβάρα θα πάρει και το rebound. Μάλλον!
ωραίο και ωραία την προσπάθεια. 6 και 22. Με τον Μουράτη. Νέο καλάθι για τους Clippers, οι οποίοι σκοράρουν και έχουμε time out 42-13. Λοιπόν, ακόμα 5,5 λεπτά, οι δύο ομάδες παίρνουν και τα time out για να πάρουν ανάσες. Σε ζώνη Clippers για να περιορίσουν τους θεατές του Ζωσόνια. Εδώ πέρα νέο χτύπημα, δεν είναι η μέρα. 4-5 χτυπήματα σε πολλές φάσεις. Είναι που είναι μικρά τα ρόστερ, μόνο οι τραυματισμοί μας μαρά. Λοιπόν, 4,4 δεύτερα. Θα πρέπει να βιαστούν με ένα γρήγορο play οι Jazz. Θα πετάξουν την μπάλα, ωραίο play και παρά το μικρό του χρόνου. Ναι, επίθεση για τους Jazz, Super Sonia. Μούσου θα πάρει την μπάλα πολύ χαμηλά, πολύ δύσκολη προσπάθεια. Νέο rebound από τον Big Cat, ο οποίος θα πετάξει την μπάλα πάνω στον αντίπαλο, έξυπνη κίνηση για να διατηρήσει την κατοχή. Λίγη από τα τρίπη, από τα σκρίνο Τζουβάρας και αυτό έχει ένα ωραίο τρίποντο. Μειώνουν στους 32 οι Clippers, αλλά οι Jazz του Σουπερφρόνια έχουν την πλήρη έννοια του ελέγχου, το πήγε να κάνει κάτι μαγικό Κατσαδούτς, αλλά έχασε μόνο στην μπάλα. Υπάρχει φάουλ από το μισό. Σόνια, οι οποίοι συνεχίζουν να σώνουν διαφορά. Θα φάσει εδώ να πάρει μια δύσκολη προσπάθεια, 3-6-43. Ο Κρυτόπουλος θα πάρει στην αρχή μια προσπίση, αλλά συνέχεια έδωσε τον Παλάφα, ο οποίος κάνει το σταυρό του. Είναι ωραίο. Πολύ ωραίο σκηνικό. Εντάξει, υπάρχει και η αστεία, αν μου επιτρέπετε, μεριά του πρωταθλήματος. Οι Clippers θέλουν να μειώσουν, ναι, δεν τα καταφέρνουν, είναι άστοχοι. Σε
σεζόν, με προσαρμογές οι Clippers θέλουν να περιορίσουν αισθητά τις επιλογές των Seattle. Ένα τρίποντο από τον Τζουβάρα, ο οποίος θα δίνει λύπη. Ξανά ο Καφάς θέλει να βρει κάποιο διάδρομο. Δύο δεύτερα καθαρία να πάμε. Δύο δεύτερα, έκανε. Πάνω στη λίξη της επίθεσης στον Ταραλή Σλίπερ. Όλα επικεφθήσουν οι Clippers. Clippers θέλουν να μειώσουν, κανένας μέχρι μέσα εδώ. Κάνει βήματα. Λοιπόν, πάλα ξανά για τα ψώνια, σε άλλες τα ψώνια. Εδώ, λίγο έντονα μαρκαρίζω, θα πρέπει να προσέξουμε οι άνθρωποι. Θέλει προσοχή λίγο στις επαφές, ήδη 4-5. Στη μία υπήρχαν δυνατές μονομαχίες, Καφάση, θα πάει μέχρι μέσα. Πάω, δύο βολές. Μπορείς να μας πεις ο πρόβλος που θα δώσει από 50-14 έχουν ξεφύγει. Το ξέρεις εσύ με οι άντρες σούπερ ψώνια. Ακριτόπουλος με την μπάλα. Μπάλα ξανά για τα ψώνια οι οποίοι επιμένουν. Και εσύ του λάμε πόντων για τον Ακριτόπουλο, ο οποίος το δείξει και το πήρε. Ακόμα 35 δεύτερα για την τρίτη περίοδο. Λάθος από τον Big Cat. Σούπερ ψωνιά. Στην επίθεση 23 δεύτερα. Νέο καλάθι από τον Τζουβάρο, ο οποίος είναι σε πολύ καλή κατάσταση. Σε 56-18 και έτσι θα κλείσει η τρίτη περίοδος. Σε λίγο και πάλι μαζί. Λοιπόν, τέλος τρίτης περίοδου, πάμε στην τέταρτη. Ε, 56-18 δυσθεώρητη διαφορά, μεγάλη.
η διαφορά στις δύο ομάδες. Μπήκαν πιο δυνατά τα Σούπερ Τσόνια, έχουν και λιγότερους παίκτες και οι δύο ομάδες. Αλλά το είπα και νωρίτερα ότι έχουν το μυαλό στο τρίμερο. Άρα όλα αυτά, ό,τι γράφει, δεν ξεγράφει. Μπήκας κάνει ένα αεροπλανικό, αλλά είναι άστοχος, μου παίρνει το rebound. Πρέπει να βγούνε όμως από εκείνο το σημείο, μου πάει μέχρι μέσα. Κάπτεν Ακριτόπουλος προσποιείται, Μουράτσο τριών πόντων. Του το χρωστούσε εκεί, πανηγυρίζει και ο Φάγκος, πανηγυρίζει και αυτός. 59-18. Ωραία προσποίηση το νούμερο 77 τον Ανδρεάδη, ο οποίος θα στοχίσει όμως. Στο και 46 για την τέταρτη περίοδο. Δύο ομάδες οι οποίες πήγαν μικρό ροτέσιο, αλλά τα Σούπερ Τσόνια πήγαν πιο αποφασισμένα και προηγούνται με το ευρύ 59-18. 41 πόντους, 20 λεπτά ακόμα. Θέλουν να μειώσουν όσο μπορούν. Δύσκολη προσπάθεια εδώ. Το χωρίς ήταν. Μπαλάβα θα πάρει το rebound και θα σκοράρει DLF τα αρχικά του. Ωραία παρακούπια για τους Σούπερ Τσόνια. Κάπτεν, Μούσκος, DLF, Big Cuts, Cuts και δεν σημαντεύεται. Και κερδίζει με την μπάλα και το νούμερο 23, πείτε, καλύπτουν τα Σούπερ Τσόνια, τελειώνει ο χρόνος. Υπάρχει πόδι εδώ. Μια 14. Ακόμα 7 και 17 για την τέταρτη περίοδο. Και έχετε ένα δεύτερο φάουλ. Δυνατά μαρκαρέσματα, αρκεί να μην χτυπήσει κάποιος. Δεν είναι για τραυματισμούς. Όλοι οι παίκτες είναι οικογενειάρχες, έχουν δουλειές. Τραυματισμοί μόνο προβλήματα θα δημιουργήσουν. Άλλο στο μπάσκετ είναι πάνω απ' όλα απ' όλα απ' εδώ. Θα τα βρει, θα σκοράρει. Και θα κάνει το σκορ 64-18, έχουμε ακόμα 7 λεπτά. Καπάς ζητάει κάποιος screen. Παίρνει το foul από το Μούστο. Δύο βολές. Εντάξει, δεν υπάρχει θέμα νίκης. Τα Σούπερ Τσόνια έχουν καθαρίσει τη νίκη από πολύ νωρίς. Λιούτα θα πάρει ένα σούτ, είναι άστοχος. 6 και 14. Δικάς με τον Παλάφα, ωραίο.
pass and go. Αλλά εδώ περιττή η τρίτη πάσα. Ήταν ο πάσα κάρτα με το καλάθι. Εδώ, καπάσα έχει μια πτώση. Άλλο. Στο Sonic για την κατηγορία development. Νέο φάουλ. Δύο βολές για τους Clippers. Είχε 40 για την νίκη της αναμέτρησης, θα δείξει 24-23. Παλάβει το δουλειά του χείστη, θα πάρει το ριμπάτο Κατσαδούρης. Κρυτόπουλος το φύγεται. Σύντες οι οποίοι θέλουν όμως να μειώσουν όσο μπορούν. Κατσαδούρης θα το χείσει, θα πάρει ο Καπάσης. Αλλαγές για τις δύο ομάδες, οι οποίες παίρνουν πολύ δυνατά σε κάποιον οργανισμό και θα τραυματιστεί κάποιος. Δεν το αντιλαμβάνονται. Τέταρτο. Πάτε πολύ δυνατά. Λοιπόν, συνεχίζεται το μάτς για τους δύο μονομάχους. Πέντε λεπτά, καλή άμυνα το όπως φερνά από τους Clippers. 24-22. Τουτόπουλος, δύσκολη προσπάθεια, αστοχός. Νέα επίθεση για τους... Μουράζ θα το πανηγυρίσει, με τον δικό του τρόπο. 67-22. Υπάρχει πόδι, μπάλα ξανά για τους Clippers. Κανέλ με μια ωραία κίνηση. Θα σκοράρει, 4-13. Τρία και 56, θα βάλει κι άλλο Μουράτη. Τέσσερα λεπτά ακόμα. Και κερίς θα λιωθεί λίγο το σκούφο από τον Παλαφά. 67-24, Παλάφας θα προσπαθήσει την μπάλα, μετά θα πάει μέχρι μέσα. Χριστόπουλος. Πάρει το σούτο κατσιά, ορασμένα κάτι σαν φλότερ. Αλλά πριν για να πάρουμε ανάση και αρδιπέξεις είναι πολύ μικρό το rotation. Δεν υπάρχει λόγος να επιβαρύνονται. Μέσα ο Σισμανίδης και ο Ιωαννίδης, άλλος που όλα έχουν δεχτεί. Έτσι δύο ομάδες, Κανέλης, παίρνει το φάουλ. Δύο βολές. Δείχνουν οι διαιτητές. Σε ένα μάτς το οποίο χτυπήθηκε από νωρίς, 5-1 τα φάουλ. 9-24 από Ούντι. Σε άλλη τη Βελσόνια. Εδώ θα
θα σώσει ο Μουράτς, αλλά θα κάνει λάθος. 3 λεπτά. Χρειάζονται και οι μεγάλες επιθέσεις, λίγο για την μία σειρά. Θα πάσει, κάνει λίγο πιο δυνατή την πάσα από ό,τι έπρεπε. Για λεπτά 69-24 για τους Clippers, οι οποίοι ήταν πολύ άστοχοι, δεν μπήκαν δυνατά, κάνουν 45, αλλά αυτό μπορούν για σήμερα. Και άλλα να συμφωνούν. Αποτελεσματική, της άλλης περσόνια, πιο ουσιαστική, που σε φύγει με... Δεν θα μπορέσω να σκοράω, τελείωσε και η κούρση. Μικρή διακοπή για να δέσει και τα κορδόνια του Μπαλάφας. 69-24 για τους φιλόρμους. Σε άλλους περσόνια και Clippers. Οι ομάδες αγωνίζονται στην κατηγορία development, rebound από τον Μπαλάφα, θα αστοχίσει και μένουν 2 λεπτά. Ανέλης κάνει βήματα. Πάση, 5-1 τα φάουλ, Ανέλης, πείτε, ψάχνει τον Σισμανίδη, ο οποίος θα κάνει ένα ωραία κίνηση, θα στοχίσει, νόμως, την πήγε το καλάθι. Ωραίο σημειότυπο, πολλές φορές μπάλα, δεν μπορώ να το πω, αλλά είναι κάτι που έχει πει ο Ιδιτσάς. Όλα αυτά, χαρά της ευχαρίστησης, πολλές φορές δεν είναι. Να μπει ένα καλάθι, αλλά και η προσπάθεια εδώ, καπάσης, θα κυλήσει ο χρόνος, θα κινηθεί και αυτό ωραία. Δεκάρες! 52-69-27, δίκαιη νίκη των σειράς του Super Sonio. Δύο ομάδες κάναμε καλύτερο που μπορούσαμε. Βλέπουμε εδώ από τους σειράς, με τα πράσινα. Τρίπο το Γιάτανα, Κρυτόπουλο, έψοχο. Ακόμα 28 δεύτερα. Τελειώνει ο χρόνος, δεν ξέρω αν θα εκδηλώσουν επίθεση οι Clippers. 72-27, 72-29. Νομίζω κάπου εδώ θα τελειώσει το παιχνίδι, μακρινό σουτ. Τα ομάδες 72-27, νίκη για τα Seattle Supersonia. Σε λίγο θα πάλι μαζί, καλό βράδυ σε όλους τους ομάδες.